Τουκάλης. Δυνατή παλιά του Τουκάλη. Ο Τσιμπίνης θα προλάβει και θα γυρίσει την μπάλα για τον Μήλο. Το σούτ από τον Μήλο. Η μπάλα θα φύγει όμως πολύ out. Καρασαβίδης κρατάει την μπάλα, μια ατομική ενέργεια από τον Καρασαβίδη. Πάντα Καρασαβίδης. Τελικά αφήνει για τον Πατσινίλα. Αλλάζει πολύ ωραία ο Καρασαβίδης με τον Πατσινίλα. Δεν μπορεί όμως να πλασάρει τον Μιχαήλ, που διώχνει και απομακρύνει τελικά ο Νασιάκος. Κάτσεμπαχ στο τρίτο κόρνερ για τον Απόλλωνα. Μέσα στην περιοχή της Λάρισας η μπάλα. Διώχνει ο Αγορογιάννης. Η σέντρα από τον Κολιτσιδάκη εκεί που είναι ο Τσιμπίνης και κάνει το λάθος ο Τσιμπίνης. Έρχεται ο Κάτσεμπαχ, δεν μπορεί ούτε ο Πατσινίλας. Η μπάλα θα φύγει out. Μια ακόμα χαμένη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Γεύτοβιτς εκτελεί το κόρνερ. Γίνεται κεφαλιά από τον Κολιτσιδάκη. Νέα κεφαλιά από τον Κολιτσιδάκη. Ο Πατσινίλας δεν μπορεί. Τσιμπίνης εκεί ελέγχει και αφήνει στον Μιχαήλ. Μήλος τώρα για τη Λάρισα. Η παλιά του Μήλος είναι για τον Τσουκάλη. Βγαίνει ο Μιχαήλοφ. Τσουκάλης και Μιχαήλοφ τελικά θα προλάβει και θα γυρίσει την μπάλα ο Τσουκάλης, αλλά out. Με τον Ντασίλβα στην αντεπίθεση Λάρισα. Ντασίλβα δεν τροφοδοτεί τον Πέτκοφ, αλλά κρατάει την μπάλα ο Ντασίλβα. Απέφυγε και τον Ποζαπαλίδη. Μήλος τώρα έτοιμος για το σούτ. Ο Μήλος η μπάλα θα κοντράρει και στο δοκάρι του Μιχαήλοφ. Χάνεται η πιο καλή ευκαιρία για τη Λάρισα. Κάτσεμπαχ εκτελεί το φάουλ μέσα στην περιοχή. Η μπάλα περνάει από τον Κολιτσιδάκη. Από πολύ κοντά ο Ράμος θα σουτάρει και θα χαθεί ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Ράμος. Παλιά του για τον Καρασαβίδη και αυτός για τον Κάτσεμπαχ που αφήνει για τον Πατσινίλα. Πατσινίλας έτοιμος για το σούτο, πραγματοποιεί, μπάλα κοντράρι και είναι το γκολ για τον Απόλλωνα στην ενέργεια αυτή του Πατσινίλα. Ξαναβλέπουμε τη φάση, μπάλα φτάνει στον Πατσινίλα ο οποίος σουτάρει, μπάλα κοντράρι στο Τσιμπίνη και καταλήγει στα δίχτυα του Μιχαήλ για να γίνει στο 77ο λεπτό το Απόλλων Λάρισα 1-0. Κόστα τον γκολ το οποίο πέτυχε χρεώνεται σε σένα ή στον Τσιμπίνη με στον οποίο χτύπησε η μπάλα και άλλαξε πορεία. Κοίτα, οπωσδήποτε σε μένα χρεώνεται, διότι μπάλα από τα πόδια μου έφυγε, εντάξει, άλλαξε πορεία. Τα χρεώνεται σε μένα, τι να πω, εντάξει. Θα μπορείς να το χαρακτηρίσεις τυχερό τον γκολ. Σίγουρα, οπωσδήποτε. Το γκολ είναι τυχερό, μπορώ να πω, αλλά μπορούσαμε να είχαμε βάλει άλλα γκολ και δεν πήγαμε.